Θα αρχίσουμε την εκπομπή μας με μια συζήτηση εφόλης της ύλης γύρω από το προσφυγικό, γιατί νομίζω ότι πια αυτό είναι το μείζον. Έχει ξεφύγει το πράγμα εντελώς και θέλω με πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τις απόψεις του καθηγητή, του κυρίου Γιώργου Κοντογιώργη, για το πού εξελίσσεται το πράγμα και δεν θα μείνουμε μόνο στην επιφάνεια, στην επιδερμίδα, τις συμπλοκές, τα επεισόδια κτλ. Όχι, όχι. Ένας καθηγητής πολιτικής επιστήμης σκύβει πιο βαθιά και βλέπει πιο μακριά τα πράγματα. Πού μας πάει αυτό το πράγμα όλο. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τηλεφωνικά έναν άνθρωπο του οποίου πάντοτε διαβάζω τα άρθρα του και ειλικρινά η πρώτη ανάγνωση είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί είναι μια ανάλυση ενός πολιτικού επιστήμονα και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι χρειάζεται να ενσκύψει κανείς με ιδιαίτερη προσοχή για να συλλάβει τα νοήματα και όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζει στα άρθρα του ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην Πρίτανης βέβαια, ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, που είναι ήδη στη γραμμή μας και μας τιμά πάντοτε να αποδέχεται τις προσκλήσεις μας όποτε το χρειαζόμαστε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Κύριε Κοντογιώργη, θα ήθελα, αν δεν είχατε αντίρρηση, να επικεντρωθούμε σήμερα αυστηρά και μόνο, και όχι βέβαια στην επιδερμίδα και στην επιφάνεια, αλλά σε περισσότερο βάθος, στο προσφυγικό που είναι το μείζον πια, χωρίς καμία δημοσιογραφική, εκτιμώ, υπερβολή. Και εξηγούμε τι θέλω από σας. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι βλέπουμε πρωτόγνωρα πράγματα και πρωτόγνωρες πρακτικές στην άσκηση της πολιτικής προκειμένου να διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτό το μεγάλο κρίσιμο θέμα. Ακούμε για επιτάξεις και το μυαλό μας πάει σε πόλεμο, διότι επίταξη πότε άλλοτε έχουμε σε καιρό ειρήνης. Ακούμε για αντίδωρα ή αν θέλετε μικροδωράκια στους δήμους για να εξασφαλίσουμε τη σιωπή τους και την ηρεμία τους, και αυτό με πάει σε κάτι πάρα πολύ δολερό και μοχθηρό. Δηλαδή, για να εξασφαλίσει η κυβέρνηση να έχει ήσυχο το κεφάλι της και να μην έχει φασαρίες και με τους αυτοδιοικητικούς, τους πετάει εκεί αρκετά χρήματα, όχι ευκαταφρόνητο το ποσό, και αναρωτιέμαι, πού θα μας βγάλει όλο αυτό, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα δεν είναι πρωτόγνωρο ως φαινόμενο το προσφυγικό, το μεταναστευτικό. Εάν κανείς ενσκύψει στην ιστορία, θα μπορέσει και να γνωρίσει τη φύση του προβλήματος, αλλά και να βρει λύσεις, να στοχαστεί δηλαδή πάνω στο πρόβλημα και να δει τις συνέπειες. Γιατί όταν κανείς αντιμετωπίζει ένα φαινόμενο που είναι πρωτόγνωρο για τις συνθήκες της εποχής μας, κατά ένα μέρος, όχι στην ιστορία, έτσι. Όχι βέβαια. Αλλά όταν αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα, έχει δύο τρόπους. Είτε να το αντιμετωπίσει με βάση τις δικές του παραδοχές ή τις δικές του προτεραιότητες, είτε να το αντιμετωπίσει σφαιρικά, που σημαίνει με όρους συμφέροντος της κοινωνίας την οποία εννοείται ότι εκπροσωπεί και διαχειρίζεται τα συμφέροντά της. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά, αντιμέτωποι σε ένα φαινόμενο το οποίο ομολογεί συγχρόνως άγνοια, άγνοια και του φαινομένου και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει και του τρόπου με τον οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει κανείς. Ξέρετε, ας ξεκινήσουμε από το μερικό. Ναι. Τι σημαίνει να έχουμε πληθυσμιακές οντότητες τις οποίες επιτρέπουμε να έχονται και να εγκαθίστανται σε νησιά στα οποία αλλάζει η πολιτισμική, όχι δημογραφική, η πολιτισμική σύνθεση, όταν δίπλα γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας αντίπαλος ο οποίος συμπεριφέρεται αντισυμβατικά προς ό,τι έχει να κάνει με τη διεθνή νομιμότητα και τα συμφέροντά μας. Σημαίνει ότι γιορτάζουμε, πανηγυρίζουμε την σε βάθος χρόνου εκχώρηση των νησιών αυτών, δηλαδή ένα μέρος του ελληνικού εδάφους, στον αντίπαλο. Διότι τι θα συμβεί εάν με την πολιτική που ακολουθούμε οδηγηθούμε στην ισλαμοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου? Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη με τις πληθυσμιακές μετακινήσεις στην ιστορία? Ας τις ξέρουμε λοιπόν. Όπου μετακινήθηκαν μαζικά πληθυσμοί και εγκαταστάθηκαν ξένοι
προς την πολιτισμική πραγματικότητα που βίωναν μέχρι τότε, αυτοί οι πληθυσμοί εκδίωξαν ή αφομοίωσαν τους γηγενείς. Γιατί δεν έγινε ποτέ το αντίθετο, κύριε καθηγητά? Το λογικό. Κοιτάξτε, αυτό για να γίνει το αντίθετο χρειάζονται ορισμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη πολιτικές ενσωμάτωσης. Ναι. Αυτών που έρχονται. Ελεγχόμενες ροές. Ελεγχόμενες ροές σημαίνει ότι όσοι έρχονται, αν το πούμε απλά, είναι η υπάρχουσα πραγματικότητα ικανή να τους αφομοιώσει ή να τους ελέγξει ώστε να μην αποτελέσουν αντίπαλο δέος. Δεν μας προβληματίζει το γεγονός ότι οι εσωτερικοί πόλεμοι που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στις τελευταίες δεκαετίες, μην πάμε πιο πίσω, έχουν να κάνουν με πολυεθνικά συγκροτημένες χώρες. Εδώ οι δικοί μας, οι γείτορες, επέρονται δημόσια ότι είναι η χαρά τους και ο σκοπός τους να δημιουργήσουν πολυεθνική κοινωνία στην Ελλάδα. Ναι, γιατί όταν μιλάνε για πολυπολιτισμικότητα, δεν εννοούν την ενσωμάτωση του διαφορετικού, να εμπλουτιστεί αν θέλετε και ο εσωτερικός κοινωνικός χώρος, εννοούν την αλλαγή λαού ουσιαστικά. Περί αυτού πρόκειται. Και όταν έρχεται η στιγμή ακριβώς να απαντήσουν γιατί, η απάντηση είναι διότι έτσι θα καθυποτάξουμε και θα καταπολεμήσουμε τις πολιτισμικές αναγωγές της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζουν ότι έτσι θα καταπολεμήσουν την Εκκλησία, νομίζουν ότι έτσι θα καταπολεμήσουν την εθνική αναφορά των Ελλήνων, άρα την πολιτισμική τους συνοχή, και το ερώτημα είναι τι τους ενοχλούν όλα αυτά. Τι τους ενοχλούν? Νομίζουν ότι είναι πιο προοδευτικό να αντικαταστήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ή το Ορθόδοξο Πλήρωμα με το Ισλαμικό? Νομίζουν ότι είναι πιο προοδευτικό να αλλάξουν λαό γιατί τους ενοχλεί η ισχυρή ιστορικότητα και πολιτισμική συνοχή αυτού του λαού? Γιατί αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα δηλαδή υπονομεύουν την ελληνική ακεραιότητα, την εσωτερική συνοχή και συγχρόνως μας μεταφέρουν, δηλαδή μεταφέρουν τη χώρα στη Μέση Ανατολή, εκεί που παράγεται το κοινωνικό πρόβλημα. Εγώ διορωτώ με, ξέρετε, σε αυτό το κλίμα, βρισκόμαστε πολύ λίγο μετά από την εποχή που ένα μέρος αυτών των ανθρώπων που μας κυβερνάνε, παραδείγματος χάρη της αριστεράς, μας έλεγε ότι πρέπει να αναπτύξουμε την διεθνή αλληλεγγύη και επομένως αν παράγεται ένα κοινωνικό πρόβλημα στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, οπουδήποτε, να τρέξουμε εκεί να ενισχύσουμε τις δυνάμεις της αντίστασης στον καπιταλισμό. Τώρα τι μας λένε? Να ενισχύσουμε, να αποδυναμώσουμε την αντίσταση στον καπιταλισμό στο Πακιστάν, στο Ιράκ και οπουδήποτε αλλού και να τους φέρουμε εδώ αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν τις πραγματικότητες αυτές για να εκτονώσουμε βέβαια εκεί, αλλά να ενισχύσουμε και εδώ την άλλη εκδοχή του πράγματος, δηλαδή την υπονόμευση της ίδιας της κοινωνία στην οποία υποτίθεται ότι είναι εντεταλμένη να υπερασπιστούν τα συμφέροντα. Κύριε καθηγητά, είπατε νωρίτερα ότι είναι πια ορατός ο κίνδυνος. Είμαστε λίγο πριν από αυτό να δούμε στην ουσία αλλαγή λαού. Και σας ρωτώ, γιατί αυτή η αλλαγή λαού δεν συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που κατά το παρελθόν? Να σας πω ένα παράδειγμα που το βιώνω πάρα πολύ τακτικά όσο βρίσκομαι εκεί στην Ολλανδία. Αποικιοκρατικό κράτος, ξέρετε, γεμάτο αποικίες, εμπορικό κράτος. Εκεί λοιπόν παρατηρούσα στην πρώτη μου επίσκεψη ότι έβρισκα ελάχιστους ξανθούς και υψηλούς όπως φανταζόμουν τους κεντροευρωπαίους και τους βορειοευρωπαίους. Οι περισσότεροι ήταν Σουριναμέζοι και τα λοιπά. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπερπεράσει, αν θέλετε, τον γηγενή πληθυσμό. Εκεί γιατί δεν υπήρξε αλλαγή λαού? Μήπως γιατί τελικά είχαν τις πολιτικές για να προετοιμάσουν το έδαφος ώστε να μην συμβεί αυτό, ενώ εμείς δεν τις έχουμε? Ακούστε, δύο τινά.
Το ένα είναι ότι η Ολλανδία είναι σε σημείο που δεν έχει απέναντι της ούτε μία Τουρκία ούτε κανέναν άλλον. Σωστό. Είμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον εδώ. Έτσι. Άρα το ερώτημα είναι τι κάνεις με τις μειονότητες ή τις κοινότητες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως το μακρύ χέρι κάποιων άλλων γειτόνων. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα που αφορά στην ασφάλεια της χώρας. Το δεύτερο είναι ότι η Ολλανδία και οι άλλες χώρες αποτελούν, καταρχήν η Ολλανδία αποτελεί ένα είδος εξαίρεσης, αλλά εν πάση περιπτώσει οι άλλες χώρες ακολουθούν μια πολιτική ελεγχόμενης μετανάστευσης. Και αυτή η πολιτική ελεγχόμενης μετανάστευσης συνάδει επίσης με πολιτικές ενσωμάτωσης. Αφού λοιπόν βρισκόσασταν στην Ολλανδία, θα έπρεπε να είχατε δει τι πολιτικές ενσωμάτωσης εφαρμόζουν οι άνθρωποι αυτοί. Καταλαβαίνετε ότι ως μια επίσκεψη δεν μπορείς να εμβαθύνεις τόσο πολύ. Ακριβώς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο που αφορά ένα γενικότερο πρόβλημα. Τι πολιτικές θέλουμε να ακολουθήσουμε στο επίπεδο αυτό? Πού να εντάξουμε τη μετανάστευση? Σε αυτό που αποτελεί συμφέρον των αγορών, δηλαδή της ακραίας εκδοχής της ολιγαρχίας του σήμερα, ή στο επίπεδο του συμφέροντος των κοινωνιών? Διότι όταν φέρνει κανείς κατά μη συντεταγμένο τρόπο, και μάλιστα σε μια χώρα όπως η ελληνική που μαζί με όλα τα άλλα τα προβλήματα είναι και καθημαγμένη οικονομικά, κοινωνικά, όταν φέρνει λοιπόν με ανεξέλεγκτο τρόπο και πανηγυρίζει για την ροή, τη μεταναστευτική ροή που συμβαίνει, σημαίνει τι? Ότι είμαστε εντεταγμένοι συνειδητά στη λογική της διεθνούς των αγορών. Τους εξυπηρετούμε, διότι τι θα συμβεί τελικά? Η εργασία που είναι σχέση δημοσίου δικαίου και κατακτήθηκε με αιματοχυσία στους δρόμους, μεταβάλλεται σε εργασία εμπόρευμα. Μεταβάλλεται δηλαδή ο πολίτης σε μετανάστη από πλευράς καθεστώτος. Καθεστώτος κοινωνικού και οικονομικού καθεστώτος. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει στην Ολλανδία, γιατί έχει άλλες προϋποθέσεις, δεν έχει άλλα προβλήματα και κυρίως δεν έχει μία άρχουσα τάξη η οποία να έχει καθυποτάξει, να έχει λαϊλατίσει τη χώρα. Δείτε λοιπόν τι δημόσιες πολιτικές ακολουθούνται έστω με βάση τη λογική των αγορών στην Ολλανδία και τι πολιτικές ακολουθούνται στην Ελλάδα. Ποιος είναι υπεύθυνος που οδηγήθηκε σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση η Ελλάδα, που τη διατρέχει μια δεκαετία, και συγχρόνως γιατί δυσκολεύεται να εξέλθει? Και δίπλα σε αυτά που λοιπόν μας λέτε, κύριε, είναι το κεντρικό ζήτημα. Αυτό εδώ είναι το κεντρικό. Και δίπλα σε αυτά που μας λέτε, θα προσθέσω και θα παρατηρήσω το αγεφύρωτο χάσμα που δημιουργείται ανάμεσα στην κοινωνία και στους διοικούντες. Δηλαδή, σήμερα τρεις περιφερειάρχες απειλούν την κεντρική διοίκηση ότι διακόπτουν κάθε συνεργασία μαζί τους όσο προχωρούν στις επιτάξεις και δημιουργούν κέντρα κλειστά, κλειστού τύπου. Παράλληλα, οι πολίτες είναι μοιρασμένοι στη μέση. Κάποιοι εμφανίζονται αλληλέγγυοι, κάποιοι εμφανίζονται ιδιαιτέρως εχθρικοί. Δηλαδή, προσέξτε το κοινωνικό χάσμα τώρα που προκύπτει, πέρα από αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα. Ο δικασμός είναι η χαρά της πολιτικής τάξης. Επομένως, μη σας εκπλήσει αυτό. Αλλά εάν θέλετε όμως να δείτε πιο συγκεκριμένα το κεντρικό πρόβλημα που τίθεται εδώ, όπως και σε κάθε άλλο, αλλά εδώ επειδή γι' αυτό με ρωτήσατε, είναι, απαντάει στο ερώτημα, ποιος έχει δικαίωμα να αποφασίζει για τις τύχες αυτής της χώρας, αυτής της κοινωνίας? Ο ένας και οι ολίγοι ή οι πολλοί? Όταν λοιπόν με βάση τις δημοσκοπήσεις που λατρεύουν και που είναι σωστές, αν γίνονται με σωστό τρόπο βεβαίως, υπογραμμίζω, ή με βάση τις αντιδράσεις των κοινωνιών, έχουμε μία αντίθεση μιας ολόκληρης κοινωνίας και όχι ορισμένων ομάδων, σημαίνει τι? Ότι η πολιτική τάξη που κυβερνάει
είναι αντιμέτωποι με το σκοπό τον οποίο υποσχέθηκε ότι θα υπηρετήσει, δηλαδή το συμφέρον και τη βούληση της κοινωνίας. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε πρωθυπουργός και ο κάθε υπουργός να αποφασίζει με το έτσι θέλω. Να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι φασιστικός τρόπος. Δεν έχουν δικαίωμα να έρχονται σε αντίθεση με το δημόσιο αίσθημα, με το κοινό αίσθημα. Να ξέρουμε ότι το πολιτικό αυτό σύστημα, παρόλο που τους δίνει το δικαίωμα να αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό με το έτσι θέλω, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το δημόσιο αίσθημα, με το αίσθημα της κοινωνίας. Εάν λοιπόν δεν είναι σε συμφωνία με αυτό, οποιαδήποτε πράξη, επίταξης ή όχι, είναι φασιστικός τρόπος και τοποθετείται εκεί. Διότι έρχεται, φασισμός είναι αυτό που αντιλέγει στην κοινωνία και στην κοινωνική βούληση. Θα απαντήσω και σε κάτι άλλο, ξέρετε, που δεν μου το θέσατε. Τι είναι αυτό που τους κάνει να εκχωρούν δημόσιο χώρο και μάλιστα στην καρδιά αυτού που αποτελεί τον δημόσιο χώρο, που είναι η απόφαση ποιος είναι μέρος αυτής της κοινωνίας και ποιος όχι, ποιος ελέγχει τα σύνορα και ποιος όχι, ποιος διαχειρίζεται ένα μείζον ζήτημα όπως είναι το προσφυγικό στις λεγόμενες ΜΚΟ, διεθνείς και εσωτερικές, οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες. Και το ζήτημα που ακούω ότι θα τις ελέγξουν είναι ψευδές. Πρέπει να φύγουν. Αυτό είναι αρμοδιότητα του κράτους. Αυτό ομολογεί ότι το κράτος το θέλουν για τον εαυτό τους, δεν το κάνουν επιχειρησιακό για να είναι αποτελεσματικό στο σκοπό για τον οποίο υπάρχει και χωρούν το δημόσιο χώρο με τεράστια σπατάλη, κρεπάλη θα σας έλεγα, το γνωρίζουμε όλοι και ανεξέλεγκτη, που σε διεθνείς συμμορίες. Αυτές είναι οι ΜΚΟ, διεθνείς συμμορίες. Και όμως διακομματική συμφωνία σε αυτά τα ζητήματα. Το πνεύμα της ολικής παράδοσης της χώρας στη διεθνή των αγορών και στα συμφέροντά της κυριαρχεί στο σύνολο της πολιτικής τάξης. Οι διαγωνισμοί είναι για το ποιος θα κατέχει την εξουσία για να διαχειρίζεται τη διεθνή των αγορών και τα συμφέροντά της. Δεν γίνεται με βάση τις πολιτικές που ακολουθούνται. Είναι όλοι σύμφωνοι. Με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Όλο το πολιτικό προσωπικό αυτό υπερασπίζεται, μας λέτε, κύριε Κοντογιώργη. Βεβαίως. Διότι είναι πολύ απλός ο λόγος για τον οποίο το υπερασπίζονται. Είναι η εύκολη λύση και είναι αυτή που τους κατοχυρώνει στην εξουσία απέναντι σε αυτούς που τους αμφισβητούν. Και αυτοί που τους αμφισβητούν δεν είναι οι διεθνείς των αγορών και οι μεγάλες δυνάμεις που διαχειρίζονται τα συμφέροντα για λογαριασμό τους. Είναι η κοινωνία. Ξέρετε τι ικανοποίηση και τι ευτυχία παρέχει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες αυτές. Τεράστια. Διότι έχουν μεταβάλει την Ελλάδα και είναι υπερήφανοι που την έχουν μεταβάλει σε χωματερή τους διεθνούς των αγορών. Εκεί έχει καταλήξει. Χωματερή κυριολεκτικά. Και είναι υπερήφανοι γι' αυτό. Τώρα, για να γίνει μετάλλαξη στο πολιτικό προσωπικό και να τα δουν τα πράγματα ξαφνικά διαφορετικά προς την καλή κατεύθυνση, αυτό είναι αδύνατο. Δεν θα γίνει για ένα πολύ απλό λόγο. Είναι ο ίδιος λόγος που το πολιτικό προσωπικό αναπαράγει τον εαυτό του στην ίδια εκδοχή από την βαβαρική εποχή μέχρι σήμερα, 200 χρόνια σχεδόν. Ποια είναι αυτή? Είναι το πολιτικό σύστημα το οποίο αποτελεί ξενοσώμα προς αυτή τη χώρα, προς την πολιτική ιδιοσυστασία αυτής της χώρας, με αποτέλεσμα να λειτουργεί με τον πλέον εκφυλισμένο τρόπο και εναντίον των συμφερόντων της χώρας και του ελληνισμού. Όσο λοιπόν αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι ξένο σώμα διότι δεν έχει καμία συνάφεια με την κοινωνική συλλογικότητα, δεν παράγει δημόσιες πολιτικές, όσο λοιπόν αυτό το πολιτικό σύστημα είναι στη θέση του, δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα η χώρα. Θα τελειώσει ο βίος της και μάλιστα με πολύ ταπεινωτικό τρόπο στη διάρκεια του 21ου αιώνα. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Και το κεντρικό πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται παρά μόνο εάν βρεθεί, και υπάρχει βεβαίως, εάν δηλαδή επιβληθεί ένα σύστημα που θα υποχρεώνει την πολιτική τάξη
να συμμορφώνεται με την κοινωνική βούληση και το συμφέρον της συλλογικότητας. Και όχι με τα συμφέροντα αυτών που τους κρατούν στην εξουσία και τους νομιμοποιούν. Πώς δεν μπορεί... είναι οι εκλογές που τους διατηρούν στην εξουσία. Πώς μπορεί να προκύψει λοιπόν κάτι τέτοιο, κύριε καθηγητά? Να γιατί πάψει... το πολιτικό προσωπικό λέει εγώ εξήλθα από εκλογές. Με νόμιμες διαδικασίες εξελέγει. Ακούστε, αυτές είναι γελοιότητες επιχειρημάτων που τις λένε μόνο για τους κουτόφραγκους. Κουτόφραγκους με μεταφορική έννοια. Αφού δούλεψαν καλά για να αλλοιώσουν τον εγκέφαλο του Έλληνα, τις ιδεολογικές του συντεταγμένες, τώρα του προσάπτουν ότι και αυτός ευθύνεται. Ευθύνεται που τους εξέλεξε. Εγώ θα σας θέσω ένα πρώτο ερώτημα. Τι είναι αυτό που, αφού αυτός ο άθλιος λαός έβγαλε αυτόν τον άθλιο πολιτικό ή τον άλλον, αυτός ο άθλιος πολιτικός που του δόθηκε η μοναδική ευκαιρία να μείνει στην ιστορία, δεν κάνει πράξεις για να μείνει στην ιστορία ως ηγέτης. Διότι για να γίνεις ηγέτης πρέπει να μεγαλώνεις τη χώρα σου, πρέπει να την πας μπροστά στο μέλλον, και όταν λέω να τη μεγαλώνεις όχι γεωγραφικά, εδαφικά, να τη μεγαλώνεις από κάθε άποψη που έχει να κάνει με την ελευθερία, την ευημερία και τη συνοχή της. Λοιπόν, τι είναι αυτό που τους εμποδίζει και συμπεριφέρονται ως κατσαπιάδες πάνω στην ελληνική κοινωνία? Το δεύτερο, κατά τι αλήθεια ευθύνεται μια κοινωνία τις οποίες οι επιλογές είναι να πάνε να ρίξουν ένα χαρτάκι σε μια κάλπη για να διαιτητεύσουν μεταξύ αυτών οι οποίοι έχουν οριστεί από τους μηχανισμούς για να την κυβερνήσουν? Έχει καμιά αξία λοιπόν εάν θα επιλέξουν τον έναν ή τον άλλον? Γιατί αυτό είναι το δίλημα που τις βάζουν. Και πώς ψηφίζει λοιπόν αυτή η ελληνική κοινωνία η οποία έχει υγιή αντανακλαστικά, μουτζώνοντας τον προηγούμενο, όχι ψηφίζοντας τον επόμενο, νομίζοντας ότι μπορεί να φιλοτιμηθεί? Γιατί ξέρετε, ένα πολιτικό σύστημα σαν αυτό που έχουμε δεν στηρίζεται στη σύνδεση της κοινωνίας με την πολιτική. Στηρίζεται στη δεοντολογία. Δηλαδή πρέπει να έχει φιλότιμο ο πολιτικός για να συμπεριφερθεί προς το συμφέρον της χώρας. Δεν υπάρχει τίποτε να τον δεσμεύσει. Είναι υπεράνω του νόμου και το Σύνταγμα τον κατοχυρώνει να κάνει ό,τι γουστάρει. Και ας είναι αντίθετη το 100% της κοινωνίας. Άρα λοιπόν, ποια επιλογή έχει μια κοινωνία η οποία δεν έχει βούληση παρά μόνο στιγμιαία μια φορά στα 4 χρόνια, διότι δεν της επιτρέπουν να έχει βούληση. Είναι ιδιώτης. Και αν διαμαρτυρηθεί συλλογικά, τη χαρακτηρίζουν όχλο. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας για να αποδώσουμε ευθύνη στην κοινωνία? Αν θέλουμε λοιπόν να της αποδώσουμε ευθύνη στην κοινωνία, πρέπει να της δώσουμε τη δυνατότητα να έχει άποψη που στις αποφάσεις που παίρνονται. Και τότε θα έχει ευθύνη. Διαφορετικά, ευθύνη έχει μόνο εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις μόνος του σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και μάλιστα σε αντίθεση προς την κοινωνική βούληση. Και... άρα λοιπόν, ναι, τι μας υπαγορεύει αυτός ο συλλογισμός? Να διαμορφωθεί έτσι το πολιτικό σύστημα που ο πολιτικός να εξαρτάται από τον πολίτη, από τη συλλογικότητα, και όχι να κάνει ό,τι του αρέσει. Γιατί όταν κάνει κάτι του αρέσει, ό,τι του αρέσει θα κάνει σύμφωνα με τα συμφέροντα αυτών που τον έχουν φέρει στην εξουσία και όχι σύμφωνα με τα συμφέροντα αυτών, δηλαδή της κοινωνίας που τον νομιμοποίησε στην εξουσία. Ποια είναι η σχέση κοινωνίας και πολιτικής από την επομένη των εκλογών μέχρι τις επόμενες εκλογές? Σχεδόν ανύπαρκτη. Εκεί απαντάει το ερώτημα της ευθύνης της κοινωνίας. Σχεδόν ανύπαρκτη. Η μέρα των εκλογών η κοινωνία εξέλεξε μονάρχη, με μάλιστα την επισήμανση ότι δεν θα έχει από την επομένη κανένα δικαίωμα την λήψη των αποφάσεων. Είτε είναι εναντίον της, είτε εναντίον των συμφερόντων της, είτε εναντίον της βούλησής της, είτε εναντίον όλων. Αυτό συμβαίνει τώρα στα νησιά. Είτε η προηγούμενη, είτε η τωρινή κυβέρνηση αποφασίζει ερήμην αυτών οι οποίοι είναι η κοινωνική συλλογικότητα. Και μάλιστα όχι ερήμην, και εναντίον, με μέτρα τα οποία είναι αυταρχικά στο ακραίο όριο. Αντί δηλαδή να πάρει μέτρα ώστε να λύσει το πρόβλημα του μεταναστευτικού, όχι να το παραπέμπει στις Βρυξέλλες, να το λύσει εδώ επί τόπου. Προσποιούνται ότι δεν υπάρχουν λύσεις.
Λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν είναι συμβατές με τη δική τους ιδεολογία, με τα δικά τους συμφέροντα και αυτών τα οποία υπηρετούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα τους δώσει λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει λύση σύμφωνα με τα συμφέροντα αυτών που διαμορφώνουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα όμως είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι έχει ένα καθεστώς το οποίο τη μεν Ελλάδα δεν υπηρετεί, αλλά είναι και στην πρώτη γραμμή του ενός καθεστώτος όχι μόνο μεταναστευτικών ροών, αλλά και εκβιασμών εκ μέρους της γείτονος. Και αν μας λένε ότι στο Αιγαίο δεν μπορεί να ελεγχθεί, που είναι ψευδές και μας προβάλλουν τα δίθεν επιχειρήματα ότι θα απλώσουν και δίχτυα πέρα-πέρα, έτσι, για να εμποδίσουν και την αυσιπλοεία, στον Εύρο τι γίνεται? Γιατί εκεί υπάρχει μια εντελώς μαζική ροή, την οποία κανένας δεν καταγράφει και κανένας δεν επισημαίνει. Και όλοι πανηγυρίζουν που μπαίνουν μέσα. Και ας υπάρχει μια τρομακτική ανασφάλεια των κατοίκων της Θράκης αυτή τη στιγμή, διότι δεν τολμούν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους. Να ρωτήσω εκεί δεν κάτι. Είναι ολόκληρος στρατός. Πραγματικά. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Αν το 2015 το χειμώνα προς το 2016 που αρχίσαμε να έχουμε τα πρώτα κύματα των προσφύγων τότε και όχι μεταναστών κτλ. Κάναμε ένα πρόγραμμα κατανομής αυτών των πληθυσμών μέχρι ότου φύγουν, γιατί σας θυμίζω ότι για ένα μεγάλο διάστημα είχαμε ομαλές ροές. Και από την Βαλκανική εδώ χώρα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, οι όλοι οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί και προς την Ευρώπη. Από ένα σημείο και μετά βέβαια όλα αυτά κλείσαν. Αν διοχετεύαμε αυτούς τους πληθυσμούς σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά, θα φτάναμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε τώρα? Έχετε λάθος σκέψη. Το θέμα δεν είναι το πρόβλημα να το κάνουμε διάχυτο σε όλη την Ελλάδα, ούτε να το εντοπίσουμε σε κάποιες περιοχές. Το πρόβλημα είναι να το αντιμετωπίσουμε συνολικά. Συνολικά λοιπόν δεν το αντιμετώπισε καμία κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη, ούτε αυτή ουσιαστικά, και εξαγγέλει άλλα. Γιατί? Διότι είναι μέσα στην ιδεολογία της. Και αυτό που αποτελεί, αν θέλετε, αντίβαρο, αλλιώς θα βλέπαμε άλλες καταστάσεις εντελώς ανεξέλεγκτες, είναι η μαζική αντίθεση της κοινωνίας. Φοβούνται δηλαδή ότι μπορεί το μεταναστευτικό να γίνει το μεγάλο αγκάθι που θα τους βγάλει από την εξουσία. Δεν είναι το ζήτημα να τους κατανείμουμε ή να τους μαντρώσουμε στα νησιά αυτά. Είναι το ζήτημα μιας συλλογικής διαχείρισης που θα είχε να κάνει με τον περιορισμό, τον πολύ σημαντικό περιορισμό των ροών αυτών. Ναι. Να επιλέγονται εκείνοι που είναι χρήσιμοι για την κοινωνία και που είναι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν. Είναι πραγματικοί πολιτικοί πρόσφυγες. Αλλά όταν έχετε εκείνη την εποχή τις κυρίες Τασίες και τους διαφόρους, οι οποίοι πανηγυρίζουν για τη μαζική ροή και μάλιστα δηλώνουν, τους ακούμε, τον αρμόδιο υπουργό τον ακούγαμε να απευθύνεται στους Πακιστανούς μετανάστες και να τους λέει θα πάμε στο Πακιστάν για να φέρουμε κι άλλους. Τι περιμένετε? Ποια πολιτική? Έγινε ποτέ καθάριση του Μητρώου αυτών οι οποίοι έρχονται έτσι? Και στο τέλος έχουμε δισεκατομμύρια που δόθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση, από το υστέρημα αυτών που παίρνονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΟΗΕ και από την Καθολική Εκκλησία και από άλλους, και τα οποία κανείς δεν έχει ελέγξει που πάνε και έχουν δοθεί βορρά στις συμμορίες των ΜΚΟ. Πείτε μου λοιπόν ποιος ευθύνεται για όλα αυτά, ποιος θα δώσει λογαριασμό και πού? Γιατί αν πει κανείς ότι αυτά δεν έχουν να κάνουν με τον τελευταίο υπάλληλο που δεν παρεμβαίνει, τον εισαγγελέα που δεν παρεμβαίνει, τους δικηγόρους και τους γιατρούς που εμπλέκονται, τότε τι κάνει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός που δεν έχει κινητοποιήσει τους μηχανισμούς, γιατί οι μηχανισμοί δουλεύουν για άλλους σκοπούς, όλοι αυτοί που περιέγραψα, για να επιβάλλουν την τάξη και την αυστηρή διαχείριση των πραγμάτων? Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη Μόρια. Δεν ξέρουμε σε τι άθλιες συνθήκες ζουν αυτοί οι άνθρωποι, που αν θέλετε να το δούμε και λίγο με υστερόβουλο τρόπο, θα λέγαμε
ότι ευτυχώς που υπήρξε και η αθλειότητα της Μόριας, γιατί διαφορετικά θα θεωρούσαν οι απέναντι ότι είναι μοναδική ευκαιρία να φέρουν κι άλλους. Ήταν αποτρεπτική δηλαδή. Αντί η αποτροπή να γίνεται από το επίσημο κράτος, γίνεται από την αθλειότητα του επίσημου κράτους. Τι να πω, κύριε καθηγητά. Τα είπατε όλα εσείς ειλικρινά από τις συνεντεύξεις που δεν χρειάζεται κανείς να υποβάλει ερωτήματα. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία εκτιμώ ότι τη γνωρίζουν, εκτιμώ ότι είναι μέσα στην ιδεολογία τους, εκτιμώ επίσης ότι εάν τους την πείτε, την περιγράψετε έτσι, θα σας πούν ότι είναι ακραία πρόσληψη, διότι η ομαλή και φρόνιμη πρόσληψη είναι η δική τους. Δηλαδή αυτή η κατάντια ενός κράτους για το οποίο οι Έλληνες ντρέπονται και πρέπει να ντρέπονται. Και όχι μόνο για το μεταναστευτικό, για όλα τα άλλα. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας, κύριε Κοντογιώργη. Σας ευχαριστώ. Είστε καλά, ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια.